όμως θα κάνουμε στάση στην παλιά αγορά. Είναι ωραία να περπατάς στην πόλη. Οι αποστάσεις είναι μικρές και οι πιο κεντρικοί δρόμοι έχουν πεζοδρομηθεί. Κρίνει Μοροζίνη ή αλλιώς η Οντάρια, το πιο ξακουστό αλλά και το πιο πολυσύχναστο σημείο του Ηρακλείου. Δίπλα μας η Λότζια, ένα από τα πιο όμορφα κτίρια που σώζονται μέχρι σήμερα στο Ηράκλειο. Σήμερα δηλαδή, εκτός από το τείχος που σώζεται ολόκληρο, με τις πύλες, με τους προμαχώνες, σώζονται η Βενετσιάνικη Λότζια, όπου σήμερα στεγάζεται το Δημαρχείο, το οποίο ήταν η λέσχη του Βενετσιάν, των Βενετσιάνων αξιωματικών. Πραγματικό έργο τέχνης ο Μητροπολιτικός Ναός του Αγίου Μινά, που είναι και ο προστάτης του Ηρακλείου. Μάλιστα, για να ολοκληρωθεί το χτίσιμο της εκκλησίας, χρειάστηκε να περάσουν 30 ολόκληρα χρόνια. Σε όποιο σημείο του Ηρακλείου και αν βρίσκεσαι, δεν γίνεται να μην περάσεις από την πλατεία Ελευθερίας και φυσικά από το άγαλμα του Ελευθέριου Βενιζέλου. Είναι μια πόλη μοντέρνα, μια πόλη που τα έχει όλα και που τελικά θέλεις να επισκεφτείς ξανά.